Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Έχουμε ένα πολύ ωραίο ερώτημα σήμερα. Υπάρχει μόνο ένα υγιής τρόπος σχέσης. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου. Αυτό εδώ είναι το ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube. Αν δεν το έχετε πράξει ήδη, πατήστε το κουμπί για εγγραφή. Και αν σας αρέσει το βίντεο, πατήστε και like. Αγαπημένη μου Θέκλα, εύχομαι να είσαι καλά και χαρούμενη, γράφει μια φίλη. Συνεχίζω να σε παρακολουθώ όλα αυτά τα χρόνια και με έχεις βοηθήσει πολύ, ιδιαίτερα με τα podcasts και το επεισόδιο για τα στυλ συνδεσιμότητα. Βρίσκω και εγώ τον εαυτό μου να ταυτίζεται και με τους τρεις τύπους που δεν είναι ασφαλείς. Εδώ να αναφέρω ότι υπάρχει playlist στο κανάλι μας ξεχωριστό με το podcast, το podcast το δικό μου, θα Πετρίου το podcast, το οποίο έχει πάνω από 15 επεισόδια αυτή τη στιγμή που γυρίζετε αυτό το βίντεο και μπορείτε εκεί να βρείτε διάφορα θεωρητικά θέματα τα οποία αναπτύσσονται σε κάθε επεισόδιο και κάναμε και ένα επεισόδιο για τη θεωρία της προσκόλλησης και τα στυλ συνδεσιμότητας. Αυτά τα τρία που λέει η φίλη με τα οποία ταυτίζεται, τους τρεις τύπους ανασφαλής δεσμού, είναι ο αγχωτικός, ανασφαλής δεσμός, είναι α, ο αποφευκτικός και ο αποδιοργανωμένος. Σαν update ήθελα να σου πω ότι περνάω τα πιο όμορφα χρόνια της ζωής μου και νομίζω πως μαθαίνω σιγά σιγά να αγαπώ τον εαυτό μου. Χαίρομαι. Με φροντίζω, περνάω παραγωγικό χρόνο μαζί μου, κάνω παρέα μόνο με ανθρώπους που υπάρχει άδολη αγάπη, δηλαδή αγάπη χωρίς δόλο, και η δουλειά μου με γεμίζει πάρα πολύ. Σαν να έφυγε η ομίχλη από το μυαλό μου, σαν να έφυγε το brain fog που λέγεται στα αγγλικά. Και είναι αλήθεια όταν είμαστε έτσι καθυλωμένοι σε περιόδους που μας βασανίζουν διάφορα, που έχουμε πολύ τοξικότητα στη ζωή μας, που έχουμε στη ζωή μας ανθρώπους οι οποίοι μας αγαπάνε με δόλο ή δεν μας αγαπάνε με δόλο, τότε μπορεί να έχουμε και αυτή την εγκεφαλική ομίχλη, το brain fog την ομίχλη από το μυαλό. Όταν όμως καθαρίζουμε... τον κήπο της ψυχής μας... από τα ζυζάνια τα οποία ξεριζώνουμε... τότε βλέπουμε και πιο καθαρά. Σαν να φεύγει η ομίχλη... από το μυαλό μας. Αυτό που παρατηρώ όμω λέει φίλοι... είναι ότι δεν θέλω με τίποτα... να έχω μια σχέση όπως την εννοούμε συνήθως. Δηλαδή με καθημερινή επαφή... να είμαστε πολλές ώρες μαζί... να μοιραζόμαστε πολλά πράγματα. Αυτά προτιμώ να τα κάνω με τους φίλους μου. Εγώ πάλι αυτά προτιμώ να τα κάνω μόνοι. μου. <laughs> Αυτό που με γεμίζει αυτή τη στιγμή, λέει φίλη, είναι να έχω με έναν άνθρωπο ερωτική επαφή, να μιλάμε στο τηλέφωνο λιγάκι και ο καθένας να έχει τη δική του ζωή. Είναι φόβος εξαιτία της προηγούμενης σχέσης μου ή μπορεί να υπάρξει κάτι όμορφο για δύο ανθρώπους που νιώθουν έντονη σύνδεση, αλλά δεν θέλουν να ενώσουν τις ζωές τους συμβατικά. Mm. Δεν μπορώ να σου απαντήσω εσένα προσωπικά, αν αυτό που θες εσύ είναι φόβος α, εξαιτίας της προηγούμενης σχέσης σου. Μπορώ όμως να σου απαντήσω αν γενικά μπορεί να υπάρξει τέτοια σχέση. Είναι δηλαδή ένα άλλου είδου σχέση ή δεν είναι τίποτα. Υπάρχουν διαφορετικά είδη γιου ερωτικής σύνδεσης εκτός από αυτήν, που όλοι έχουμε στο μυαλό μα, εννοεί αυτήν την οποία μα σερβίρει η pop κουλτούρα. Δεν ξέρω αν το θέτω σωστά το ερώτημα. Ελπίζω να έχει κάποια αξία. Σου στέλνω πολλά φιλιά και πολύ πολύ αγάπη. Σε βλέπουμε με τον κολλητό μου και μετά συζητάμε τα βιντεάκια σου φιλάκια και λάκι. Και μετά οι φίλοι είδε το βίντεο Θέλω να σου πω μια ιστορία που μας έστειλε μια φίλη που είναι 60 χρονών που μας αναφέρει μια ιστορία για μια σχέση που έκανε στα 45 με έναν κύριο ο οποίος πλασαριζόταν ως χωρισμένος ενώ ήταν παντρεμένος και μετά μας λέει ότι έκανε κάποιες ελεύθερες σχέσεις έτσι τις είχε περιγράψει αργότερα. Και μετά από αυτό το βίντεο μου γράφει «Θέκλα μου γλυκιά καλησπέρα, ελπίζω να είσαι καλά, είμαι καλά και καθημερινώς προσπαθώ να είμαι καλά». Μου απάντησε πάνω κάτω νομίζω στο σημερινό σου βίντεο με την κυρία που είναι 60 χρονών. Έχει δίκιο για το ότι μπορεί να δημιουργηθούν συναισθήματα και από τι δύο πλευρέ και πρέπει να είναι κάποιο πολύ ξεκάθαρο με τον εαυτό του. Για εμένα αυτό είναι το πιο δύσκολο κομμάτι. Δεν μπορώ να καταλάβω αν θέλω να έχω μια σχέση τελικά ή όχι. Μάλιστα. Νιώθω πως όταν έρχομαι κοντά στο παιδί με το οποίο κάνουμε σεξ, με τρομάζει πολύ αυτό, αλλά ταυτόχρονα με κάνει να νιώθω ωραία. Είναι μια περίεργη ιστορία που κρατάει δύο χρόνια τώρα και κάνει κύκλους. Ήμουν σίγουρη ότι είχες μια τέτοια ιστορία στο μυαλό σου και έκανες θεωρητικό ερώτημα. Έχω πληγωθεί και έχω νιώσει υπέροχα. Η πιο χαρούμενη φάση μου μαζί του ήταν όταν κάναμε σεξ τακτικά χωρίς να ελέγχει ο ένας τι κάνει ο άλλος. Εγώ έβγαινα και με άλλους και φαντάζομαι πως και εκείνος το ίδιο. Άρα τώρα εδώ μας λες για άλλο πράγμα κόρη, εδώ μας λες για ελεύθερη σχέση τώρα. Αυτό με έκανε να αναρωτιέμαι εάν η κλασική σχέση είναι απλώς κάτι με το οποίο μας έχουν εμποδίσει τον εγκέφαλο ή ο μόνος τρόπος να έχουμε μια ολοκληρωμένη και ευτυχισμένη ζωή. Τότε ένιωθα δυνατή και σίγουρη για τον εαυτό μου όπως δεν είχα νιώσει ποτέ ξανά χωρί να βασίζεται η διάθεσή μου στο αν κάποιο με αγαπάει. Είχα την αγάπη του εαυτού μου προ εμένα και μια πολύ καλή παρέα για σεξ. Λοιπόν, λοιπόν έτσι να βάλουμε κάποια πράγματα στη σειρά, κυρίε και κύριοι. Έρχεσαι να μπει γελάω κυπριακά. Καλά δεν θα πάει αυτό. Προσεθείτε. καταρχάς, καταρχάς. Δεν νοείται ερωτική σχέση χωρίς το στοιχείο της μονογαμικότητας. Να το επαναδιατυπώσω. Δεν νοείται ερωτική σχέση που να μην μας πληγώσει στα σίγουρα, χωρίς το στοιχείο της μονογαμικότητας. Χωρίς να σημαίνει ότι οι μονογαμικές σχέσεις δεν πληγώνουν. Αλλά, αν έχουμε μια ερωτική σχέση, σεξουαλική σχέση, με έναν άνθρωπο, με τον οποίο δεν έχουμε συμφωνήσει το σεξουαλικό μας κομμάτι το μοιραζόμαστε μεταξύ μας, είναι πολύ πιθανόν αυτή η χαρά, η αισιοδοξία και η δύναμη που μας δίνει η σεξουαλική και η ερωτική επαφή, κάποια στιγμή να καταπέσει. Γιατί γράφει εδώ η φίλη για αυτή τη σχέση που κάνει κύκλους δύο χρόνια, λες ότι Έχω πληγωθεί και έχω νιώσει υπέροχα. Ξέρω ότι γνωρίζω ότι και εσεί οι νεαρέ κοπελέ, αλλά και οι μεγαλύτερε, παίρνετε διάφορα μηνύματα μέσα από την pop κουλτούρα. Μηνύματα ελευθερία σχέσεων και ούτω καθεξή. Ω ψυχολόγο, έχω παρατηρήσει ότι οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι πειραματίζονται με την πολυγαμικότητα, Δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται μέσα σε ερωτικές σχέσεις που έχουν ξεκινήσει να είναι μονογαμικές και μετά αποφασίζουν να τις ανοίξουν, συνήθως αντιμετωπίζουν προβλήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τραυματικές εμπειρίες να μαθαίνεις ότι ο σύντροφός σου ή η σύντροφός σου δίνεται συναισθηματικά σε έναν άλλον άνθρωπο. Ακόμη και αν κάποιος θέλει να το παίξει προχώ, ακόμη και αν κάποιος είναι πολύ προχώ, όταν υπάρχει το ερωτικό συνέστημα, όταν είσαι ερωτευμένος με έναν άνθρωπο και έχει ερωτική σχέση με εκείνον τον άνθρωπο, σε πονάει, σε πληγώνει, σε χαλάει αυτός ο άνθρωπος να το δίνει αλλού. Και το συναισθηματικό και το ερωτικό και το σεξουαλικό. Έστω και αν στα πλαίσια μιας πολύ προχωρημένης φιλοσοφίας ζωής και στα πλαίσια μιας ελευθερίας ή ελευθεριότητας, αν μου επιτραπεί ο όρος, χωρίς να θέλω να είμαι κριτική και επικριτική, έχει αυτό συμφωνηθεί. Και όλοι ανά. Μου έχει τύχει παλιότερα στο γραφείο να περιθάλψω σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις άνδρες, όχι γυναίκες, άνδρες, οι οποίοι έπαθαν μεγάλο ψυχολογικό πατατράκ, είναι ένα όρο σικ της αργό, οι οποίοι έπαθαν μετατραυματικό στρες ή ίσως διαταραχή μετατραυματικού στρες, μετά που προχώρησα μαζί με τη σύντροφο του σε πειραματισμού και είδαν μπροστά στα μάτια τους πράγματα τα οποία φαντασιώνονταν παλαιότερα, αλλά όταν τα είδαν τους ενόχλησαν. Και φυσικά έχω συναντήσει και πολλές γυναίκες οι οποίες έρχονται εκ των υστέρων όταν τελειώσει μια σχέση, όταν τελειώσει ένας γάμος να αναφέρουν ότι τους έπεισε ο πρώην σύντροφος ή η πρώην σύντροφος ότι αυτό θα ήταν πολύ μοντέρνο και πολύ προοδευτικό και έτσι θα, είμαστε, θα βιώσουμε πολύ χαρά στη ζωή μας κλπ. Το να ανοίξουν τη σχέση τους και αυτό να γυρίζει μπούμεραγκ προς την ίδια τη σχέση. Παρ' όλα αυτά θεωρώ πως υπάρχουν δύο μορφές σχέσεις. Οι περισσότερες. Φτάνει να υπάρχει το στοιχείο της αποκλειστικότητας. Δηλαδή, εάν δύο άνθρωποι είναι ερωτευμένοι ο ένας με τον άλλο, νιώθουν ερωτική έλξη ο ένας με τον άλλο. Αλλά ταυτόχρονα έχουν ένα πολύ πολύ άσχολο καθημερινό πρόγραμμα. Έχουν πολύ απαιτητικέ δουλειές. Μπορεί να μεγαλώνουν παιδιά, να είναι μονογονείς και να μεγαλώνουν παιδιά τα οποία βρίσκονται είτε σε βρεφική ηλικία, είτε σε παιδική ηλικία, είτε σε φιβική ηλικία που χρειάζονται πάρα πολύ χρόνο. Τα παιδιά, για να είσαι παρόν ως γονέας. Ή επειδή ζουν μακριά ο ένας από τον άλλον. Ο ένας ζει σε έναν νομό και ο άλλος ζει σε άλλον νομό. Ή ο ένας ζει, ξέρω εγώ, στην Ανατολή και ο άλλος στη Δύση. Αν αυτοί οι δύο άνθρωποι θέλουν να έχουν ερωτική σχέση και συμφωνούν και οι δύο μεταξύ τους ότι δεν μπορούμε να έχουμε μια συμβατική ερωτική σχέση του στυλ, να βρισκόμαστε καθημερινά, να συγκατοικήσουμε ίσως και ούτω καθεξής. Αλλά η σχέση μας θα περιορίζεται σε τηλεφωνήματα, σε γραπτά μηνύματα και προκαθορισμένες συναντήσεις, ξέρω εγώ μια φορά τη βδομάδα, μια φορά το μήνα, αναλόγως με το που διαμένουν, αν διαμένουν πολύ μακριά, μπορεί να είναι μια φορά το μήνα οι συναντήσεις τους ή δυο το μήνα ή μπορεί να διαμένουν και πολύ κοντά, αλλά το βαρύ πρόγραμμα, το καθημερινό της εργασίας τους, να μην τους επιτρέπει να έχουν καθημερινές συναντήσεις εκ του σύνεγκης. Εάν το αποφασίσουν αυτό δύο άνθρωποι, που ξαναλέω έχουν αμοιβαία ερωτικά συναισθήματα, δηλαδή είναι και ο ένας ερωτευμένος με τον άλλο και ο άλλος ερωτευμένος με τον ένα, τότε αυτό είναι μια άλλη μορφή σχέσης αλλά εξηγημένη μορφή σχέση. Ότι εγώ εσένα θέλω, εσύ εμένα θέλει, αλλά επειδή δεν έχω χρόνο και επειδή δεν έχει χρόνο, το ορίζουμε έτσι. Γνωρίζω ζευγάρια που το κάνουν έτσι και δουλεύει. Αν όμω, αυτό που έχει γράψει η φίλη στην πρώτη, στο πρώτο τη mail, αν όμω έχω χρόνο για να βγαίνω έξω, έχω χρόνο για να κάνω δραστηριότητε, αλλά και καλά θέλω να τα κάνω με του φίλου μου και όχι με τον ερωτικό μου σύντροφο, γιατί ο ερωτικό μου σύντροφο έχει άλλε δραστηριότητε και προφανώ βγαίνει και με άλλα πρόσωπα, τότε αυτό δεν θα το έλεγα σχέση. Αυτό θα το έλεγα ελεύθερο σεξ. Το οποίο από τη στιγμή που παίρνετε προφυλάξει και σωματικέ αλλά και συναισθηματικέ, και το επιλέγετε με γεια σα, με χαρά σα προφυλάξεις σωματικές εννοείται είναι η χρήση προφυλακτικού, η χρήση ε, μεθόδων προστασίας από σεξουαλικώς μεταδεδόμενα νοσήματα και από μη προγραμματισμένες εγκυμοσύνες. Συναισθηματική προστασία είναι να κρατάμε συνεχώς τις προσδοκίες μας ρεαλιστικές. Κάποιος ο οποίος θέλει απλώς να κάνει μόνο σεξ μαζί μας και όχι τίποτα άλλο, δεν μπορεί αυτός ο άνθρωπος να είναι το τέρι μας. Δεν μπορεί να είναι αυτός ο άνθρωπος να είναι η σχέση μας. Είναι ένας σεξουαλικός παρτενέρ. Και πρέπει να επενθυμίζουμε συνεχώς τον εαυτό μας πως αυτός ο σεξουαλικός παρτενέρ προφανώς έχει και άλλες παρτενέρ. Και γι' αυτό πρέπει να δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή και στη σωματική προστασία και στη συναισθηματική προστασία. Εγώ προσωπικά δεν έχω καμία όρεξη να το κάνω αυτό το πράγμα. σω και επειδή είμαι 48 χρόνων, ίσω και επειδή έχω πάρα πολλέ δουλειέ, δεν ξέρω, έχω καμία όρεξη. Δεν έχω καμία απολύτω όρεξη να σπαταλάω το χρόνο μου για να έχω κάποιε αμφιλεγόμενε σεξουαλικέ επαφέ. Και λέω αμφιλεγόμενε επειδή γνωρίζω ότι εάν δεν υπάρχει καθόλου αυτό το συναισθηματικό κομμάτι, αν δεν υπάρχει καθόλου αυτή η μαγεία, τότε και το σεξ γίνεται πιο βαρετό και πιο ανιαρό. Και για τους άνδρες και για τις γυναίκες. Δηλαδή, εάν ξεκινώ να πάω να συναντηθώ με έναν άνθρωπο που ξέρω ότι αυτός ο άνθρωπος Μπορεί να έχει πάει και με άλλην σήμερα το πρωί και με άλλη χθες το βράδυ και με άλλον προχθέ. Άντρα ή γυναίκα, δεν έχει σημασία. Δεν έκανε τα φύλλα. Και ξέρω πω και εγώ έχω και άλλου παρτενέρ. Τότε χάνεται αυτό το στοιχείο, το, το κάτι παραπάνω ρε παιδί μου, που θα κάνει το σεξ να είναι σεξ με συνέστημα. Είναι ένα μηχανικό σεξ, το οποίο για μένα προσωπικά δεν έχει νόημα να σπαταλίσω χρόνο και ενέργεια. Εδώ έχει άνθρωπους που λένε ότι τα μηχανήματα τους κεβαριούνται να τα χρησιμοποιήσουν. Όχι. <σκυρίζει> <σκυρίζει> Τέλο πάντων. Όπως και να έχει όμως. Ξαναλέω. Είναι επιλογές αυτές τις οποίες κάνουμε οι άνθρωποι... λαμβάνοντας υπόψη τις παραμέτρους όλες... κρατώντας τις προσδοκίες μας ρεαλιστικές και έχοντας μία έτσι αυτεπίγνωση των συναισθήματων μας, του τι πραγματικά θέλουμε και του τι δεν θέλουμε. Επίσης θέλω να πω ότι υπάρχει αυτός ο, ο κανόνας, τι να πω, η αυτή η κοινωνική επιταγή, η αυτή η προσταγή από την pop κουλτούρα ότι όλοι πρέπει να θέλουμε σχέση. Δεν είναι απαραίτητο να θέλουμε όλη σχέση. Και είναι εντάξει σε κάποιες φάσεις της ζωής μας να μην θέλουμε σχέση. Αυτό δεν μας κάνει αφύσικους ή ανθρώπου οι οποίοι είναι εκτός πραγματικότητας. Όπως επίσης είναι φυσικό και να θέλουμε να κάνουμε σεξ, όπως επίσης είναι και φυσικό και φυσιολογικό και να μην θέλουμε να κάνουμε σεξ. Δηλαδή αυτή η επιτακτικότητα ότι πρέπει όλοι να είμαστε σε συγκεκριμένη μορφή σχέσης και ότι όλες οι σχέσεις πρέπει να είναι έτσι και ότι όλες οι σχέσεις πρέπει να είναι αλλιώ και ότι όλοι πρέπει να κάνουμε το ένα και όλοι, ότι όλοι πρέπει να κάνουμε το άλλο είναι αφύσικη. Ο κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός, ο κάθε άνθρωπος έχει τη δική του ψυχοσυναισθηματική διοσυγκρασία, ο κάθε άνθρωπος έχει τη δική του ιστορία ζωής, ο κάθε άνθρωπος βρίσκεται στη δική του φάση στη ζωή του, στην πολύ προσωπική του φάση, ο καθένας από εμά. Οπότε κάθε φορά που ένας άνθρωπος έρχεται να εκτιμήσει το τι του συμβαίνει, πρέπει να λαμβάνει υπόψη του ότι είναι ένας ξεχωριστός και μοναδικός άνθρωπος και στην παρούσα φάση ναι γουστάρει το ένα, δεν ναι γουστάρει το άλλο. Ναι θέλει να κάνει αυτό, ναι δεν θέλει να κάνει αυτό. Και αν για παράδειγμα βρισκόμαστε τώρα σε μια φάση στην οποία δεν θέλουμε να εμπλακούμε σε μαλακιούλε. Ενώ στο παρελθόν είχαμε μπλακεί, δεν θα πάμε τώρα να κατηγορήσουμε τον εαυτό μα στο παρελθόν επειδή είχαμε μπλακεί. Θα αποδεχτούμε ότι αυτό ήταν ένα κομμάτι τη εξέλιξή μα και ένα κομμάτι του ταξιδιού που μα έφερε μέχρι εδώ και δεν ξέρουμε το ταξίδι που θα μα πάει από εδώ και πέρα. Το πνευματικό ταξίδι εννοώ. Τη πνευματική ανάπτυξη και τη εξέλιξη ενό ανθρώπου. Το σεξ, η σεξουαλική επιθυμία, η ερωτική πράξη, η σεξουαλική πράξη είναι πολύ φυσιολογικά πράγματα τα οποία βρίσκονται μέσα στη φύση του ανθρώπου. Η σεξουαλική λειτουργία όμως δεν είναι υποχρεωτική όπως είναι η αναπνοή. Αν σταματήσουμε να αναπνέουμε, πεθαίνουμε. Η σεξουαλική λειτουργία είναι προαιρετική. Δηλαδή, εάν γουστάρει και αν θέλεις και αν υπάρχει και <laughs> το κατάλληλο πρόσωπο με το οποίο θα γίνει το σεξ όπως το θες, με γεια σου, με χαρά σου κάνεις. Αν δεν θες, αν δεν γουστάρεις, αν δεν υπάρχει κατάλληλο ερωτικό σεξουαλικό σύντροφο, μπορεί να μην κάνει σεξ και να ζήσει. Το ξέρατε αυτό ότι μπορεί να επιβιώσει κάποιο χωρί σεξ. Ναι! Χρόνια πολλά. Δεν είναι υποχρεωτική σεξουαλική λειτουργία. Είναι προαιρετική. Δεν μιλάω ούτε υπέρ τη, ούτε εναντίον τη. Ξαναλέω: ο καθένα να κοιτάει τον εαυτό του, να κοιτάει τι δικέ του συνθήκε, να φροντίζει να είναι ειλικρινή με τον εαυτό του. Και αυτό πάει και στη φίλη που στείλει το πρώτο email. Που στο πρώτο email δεν ήσουν και πολύ ειλικρινή με τον εαυτό σου. Στο δεύτερο έγινε πιο ειλικρινή. Έχει σημασία αν είσαι ειλικρινή μαζί μου. Με τον εαυτό σου είναι σημαντικό να είσαι ειλικρινή. Γιατί ρωτούσε για μια συγκεκριμένη συνθήκη, η οποία υπάρχει στη ζωή σου ένα-δύο χρόνια και σε κερνάει πόνο και χαρά. Χαρά και πόνο, πόνο και χαρά. Συγγνώμη, αλλά η γνώμη μου είναι όχι μόνο για σένα, για όλου. Ότι αν θα βάλουμε ανθρώπου στη ζωή μα, και ειδικά ερωτικά σεξουαλικά, θα του βάλουμε για να μα δίνουν χαρά, να μα κερνάνε χαρά και να του κερνούμε χαρά. Όχι για να μα κερνάνε πόνο και να του κερνούμε πόνο. Και σίγουρα μία σχέση η οποία κερνάει πόνο είναι τοξική. Άρα δεν είναι υγιή. Ανακεφαλαιώνοντα, δεν είναι απαραίτητο όλοι να είμαστε ζευγαρωμένοι. Δεν είναι απαραίτητο όλοι να κάνουμε σεξ. Δεν είναι απαραίτητο όλοι να ακολουθούμε τις επιταγές της κοινωνίας ακόμη και όταν οι επιταγές της κοινωνίας είναι εξαιρετικά προχωρημένες και για να είναι υγιής μια ερωτική σχέση και να είναι περισσότερο πιθανό να μας κερνά χαρά παραπόνο, όχι σίγουρο γιατί υπάρχουν πολλές μονογαμικές σχέσεις οι οποίες κερνάνε πόνο, Εντάξει. Πρέπει να είναι μία συμφωνία αποκλειστική σχέση ότι εσύ και εγώ εγώ και εσύ την ερωτική σεξουαλική μας ενέργεια τη δίνουμε ο ένας στον άλλο και τώρα ανοίγω ένα παράθυρο και κάνω ένα βήμα παρακάτω για να διαβάσω άρα δηλαδή προστίθεται και δεύτερο μέρος στο βίντεο αυτό για να διαβάσω κάποιες απόψεις Μία κοπέλα, οι οποίε εκφράστηκαν κάτω από ένα βίντεο και μου είχαν κάνει εντύπωση και τι φύλαξα, ούτω ώστε να τι διαβάσω για να πω την άποψή μου για αυτέ. Για προχωρημένε απόψει. Ένα λεπτό. Και έχω σημειώσει αυτέ τι απεικονίσει οθόνη που θα σα διαβάσω, ω Επικίνδυνε Απόψει 25χρονών Κοριτσιών. Είναι κάτω από το βίντεο που έχει τίτλο Οντα το σεξ θέλει να μιλάμε και να φαντασιωνόμαστε για άλλα πρόσωπα γράφει μια κοπέλα. Εγώ αν μάθαινα κάτι τέτοιο για εμένα από φίλη μου, θα σταματήσουμε να είμαστε φίλες και θα ένιωθα πολύ χρησιμοποιημένη. Είναι άλλο να πάρετε την άδεια μου για μια φορά επειδή σας αρέσω και άλλο αυτό το πληγωτικό. Υπενθυμίζω ότι σε εκείνο το βίντεο το οποίο θα βάλω στην περιγραφή αυτού του βίντεο, ένας μεγαλύτερος άνδρας είχε σχέση με μια νεότερη κοπέλα και ο οποίος ήθελε την ώρα της ερωτικής επαφής να αναφέρουν άλλε κοπέλε φίλε τη και να βάζουν τι φωτογραφίε του εκεί στο κρεβάτι και να φαντασιώνονται για αυτέ. Τη ρωτάω εγώ, να πάρουν την άδεια σου γιατί δηλαδή, και μου απαντάει, Σε περίπτωση που σε ένα ζευγάρι αρέσω, να με μια φορά. Μου έχει τύχει ζευγάρι να μου πει σε βρίσκουμε και οι δυο ωραία, άγνωστο ζευγάρι. Της λέω και έκανε τρίο, ή απλώς το σκέφτηκαν της γράφω. Εγώ πάντω αειδιάζω όταν μου λένε άγνωστοι πω αυνανίζονται με τη σκέψη μου. Εσένα σου αρέσει, τη έγραψα την άποψή μου. Τι αντιλαμβάνεστε, ότι ω ένα πρόσωπο το οποίο έχω μία προβολή στο διαδίκτυο και υπάρχουν χιλιάδε βίντεο δικά μου στο διαδίκτυο, όλο και κάποιο ανώμαλο θα βρεθεί να μου στείλει μήνυμα ότι βλέπω τα βίντεο σου και αυνανίζομαι και νιώθω αηδία στη σκέψη και μόνο ότι κάποιο άγνωστο κάνει αυτό το πράγμα. Μου απαντάει αυτή. Όχι, απλώ με πληροφόρησαν ότι του άρεσα. Δεν ξέρω τι έκαναν με εμένα, αλλά ήταν συμπαθητικοί. Γενικά, εάν γίνονται πράγματα με συνένεση, το θεωρώ normal. Δηλαδή, με σκοπό να είμαστε όλοι ολόκληροι μέσα σε αυτά και να φερόμαστε με σεβασμό. Και επίση, να πω στη φίλη ότι αν βρεθεί ασφαλή κάπου, θα ζητήσει από μόνη σου πράγματα που θες να πειραματιστεί με αυτά. Π.χ. να βάλουμε μουσική. Με κοροϊδία, κανεί δεν ήρθε σε οργασμό και παρεμπιπτόντω και εγώ 25 είμαι και τις γράφω και εγώ, με ανησυχούν οι απόψεις σου για το σεξ, με προβληματίζουν. Μου λέει να το σκεφτώ και εγώ γιατί ακόμα το ερευνώ και να ενημερωθώ. Η σημερινή εποχή, λέει 25χρονη κοπέλα πάντως, δεν μπορώ να πω ότι είναι ιδιαίτερα συντηρητική τουλάχιστον εδώ που μένω. Θεωρώ πως πρέπει να κάνουμε αυτό που μας ευχαριστεί αν δεν μας βλάπτει. Εσένα τι σε προβλημάτισε. Επίση, αυτό που λε εσύ να την παίζουν για εμά είναι παρενόχληση. Και εγώ κάνω πολύ έντονα σκηνικά γι' αυτό. Καλό αστυνομία κλπ. Δηλαδή, εδώ βλέπουμε δύο εντελώ διαφορετικέ στάσει ζωή από το ίδιο πρόσωπο. Απ' τη μια λέει ότι το ευχαριστήθηκε να τη πει ένα άγνωστο ζευγάρι ότι του αρέσει. Και δεν θα είχε πρόβλημα μία φορά όταν κάνει σεξ αυτό το ζευγάρι να την αναφέρει. Απ' την άλλη, όταν κάποιο άγνωστο τη λέει ότι αυνανίζεται με την εικόνα τη, καλεί αστυνομίε. Απαντάει μια άλλη φίλη, πάρτε την άδειά μου να με σκεφτείτε αλλά μια φορά ή αφελώς νομίζω ότι μπορείς να ελέγξεις τις σκέψεις και τις πράξεις άλλων ανθρώπων ή μιλάς για ένα ερωτικό παιχνίδι μεταξύ τριών που συμμετέχει εξ αποστάσεως. Τη γράφω κι εγώ αυτό που σε ευχαριστεί αν δεν σε βλάπτει. Από την κλινική μου πείρα, τα τρία εντό αγωγικών, τα τρία βλάπτουν. Προσωπικά επέλεξα πολύ συνειδητά να μην έχω. Λοιπόν, θέλω εδώ να πω ότι υπάρχουν διάφορα αναγνώσματα στο διαδίκτυο, διάφορες ερωτικές σεξουαλικές ιστορίες, διάφορα που, σαν άρλεκιν τύπου, δεν ξέρω, τα οποία διαβάζω ή διάφορα άρθρα. Άρθρα γραμμένα από ανθρώπους που δουλεύουν στις σελίδε και γράφουν αυτά τα άρθρα προκειμένου να προσελκύσουν κόσμο να τα διαβάσει και να πάρουν χρήματα από τις διαφημίσεις που μπαίνουν στι ελίδες Κάπω έτσι δουλεύει η ιστορία με την αρθρογραφία. Την αρθρογραφία στα sites, την αρθρογραφία στα περιοδικά. Δεν μιλάω τώρα για τα επιστημονικά άρθρα που δημοσιεύονται σε επιστημονικά περιοδικά. Μιλάω για τα απλά άρθρα. Τα... Αυτά μπορεί να γράψει ο καθένα. Λοιπόν, υπάρχουν τέτοιε απόψει, τι οποίε διαβάζουν νεαρά κοριτσιά και επηρεάζονται ότι είναι πολύ μοντέρνο πράγμα και πολύ προχωρημένο πράγμα. Α, α, για παράδειγμα ένα ζευγάρι να πει σε ένα κορίτσι ότι του αρέσει και το κορίτσι να το ευχαριστηθεί α, και ίσως το κορίτσι να συμμετέχει σε μία σε ένα τρίο με αυτό το ζευγάρι δηλαδή να κάνει όργια είναι όργιο α, περισσότερο από δύο άνθρωποι σε μια ερωτική πράξη ονομάζεται όργιο ή παρτούζα στα ελληνικά και Κυκλοφορούν τέτοιε απόψεις πολύ μοντέρνε και πολύ προχώ, τι οποίε καταναλώνουν τα παιδιά, τα νεαρά παιδιά, γιατί 25 χρονών ένα κορίτσι ακόμη δεν έχει όριμα άση ψυχοσυναισθηματικά, ακόμη δεν έχει μια πλήρη εγκεφαλική ανάπτυξη. Τι καταναλώνουν αυτέ τι απόψει και πολλέ από αυτέ τι ενστερνίζονται. Και ε, ε, μαζί με κάτι τσιτάτα, α, άμα κάτι σε ευχαριστεί και δεν σε βλαπτικάντο...» ή όταν υπάρχει συνένεση όλα επιτρέπονται και 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 Ξαναλέω από την κλινική μου πείρα, δηλαδή από ανθρώπους που έχω δει στο γραφείο, αυτές οι ιστορίες, δηλαδή το σεξ να επεκτείνεται σε περισσότερο από δύο πρόσωπα τα οποία έχουν μεταξύ τους μια αποκλειστική σχέση, δημιουργεί θέματα. Σε ανθρώπους οι οποίοι ζουν στο σήμερα, οι οποίοι έχουν μεγαλώσει με την κουλτούρα τη δική μας, με την κουλτούρα του δυτικού πολιτισμού, με την, με τον, με την κοινωνία, στην κοινωνία την ελληνική, την κυπριακή ή ακόμη και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα μπορεί να ζει κάποιος. Μέσω της παγκοσμιοποίηση υπάρχει έτσι μια περισσότερη ομοιογένεια στην κουλτούρα, έστω και ας ζει σε διαφορετικές χώρες. Ε, από τη μια έρχεται ο ρομαντικός έρωτας και ο ρομαντισμός να τορπιλίζει τους νέους ανθρώπους με μηνύματα για τους ιδανικούς έρωτες, για την, τις αδελφές ψυχές, τη μοναδική πάντου την ερωτική αγάπη κλπ. Και, και από την άλλη έρχονται τα αντίθετα μηνύματα ότι πρέπει να είμαστε πολύ προχωρημένοι και ότι πρέπει να δοκιμάζουμε πράγματα σεξουαλικά και ούτω καθεξής είναι επικίνδυνα και τα δύο άκρα. Και το, άκρο άκρα, και το ένα άκρο του άκρα του ρομαντισμού μπορεί να οδηγήσει σε λίμερανς, υπενθυμίζω το playlist για το λίμερανς, αλλά και το άλλο άκρο να θεωρούμε ότι εντάξει μωρέ και τι έγινε, άντε και πήγα και έκανα σεξ με ένα ζευγάρι. είναι πολύ ευαίσθητες οι ψυχοσυναισθηματικές ισορροπίες ενός ανθρώπου. Το ερωτικό σεξουαλικό κομμάτι μας είναι ένα κομμάτι που έχει να κάνει πολύ με την αυτοεκτίμηση μας και με το πώς βλέπουμε τον εαυτό μας. Και αν συμμετέχουμε σε μια παραγωγή η οποία περιλαμβάνει περισσότερα από δύο πρόσωπα, τότε είναι πολύ πιθανό να νιώσουμε παραμελημένοι σε αυτή την παραγωγή ή να νιώσουμε παραγωγή εντό αγωγικών, ή να νιώσουμε ντροπιασμένοι, να χαθεί η ταυτότητά μας. Δεν ξέρω αν γίνεται κατανοητό αυτό που λέω. Προσωπικά δεν το έχω βιώσει. Συνειδητά επέλεξα να μην το βιώσω. Συνειδητότατα. Συνειδητότατα. Επέλεξα πολύ συνειδητά να μην έχω ερωτική επαφή με περισσότερο από ένα πρόσωπα στη ζωή μου. Πολύ συνειδητά. Και θεωρώ ότι καλά έκανα, καλά έπραξα, ορθώς έπραξα και δεν το έκανα. Γιατί ξαναλέω, έχοντας υπόψη μου περιστατικά, στο οποίο ξεκίνησαν τριαλαλή, τριαλαλό, χαχαχά και χουχουχού, σαν να μην συμβαίνει τίποτα και πάμε να είμαστε πολύ μοντέρνοι και να κάνουμε τρεις άνθρωποι μαζί σεξ και τέσσερις άνθρωποι μαζί σεξ και πέντε άνθρωποι μαζί σεξ, είχαν ως αποτέλεσμα, αυτά που ήρθαν εις γνώση μου λέω, ε, είχαν αποτέλεσμα κάποιοι άνθρωποι ευαίσθητοι ψυχοσυναισθηματικά, κάποιοι άνθρωποι ευάλωτοι να τραυματιστούν πολύ και να νιώσουν πολύ άσχημα. Ψυχικά και συναισθηματικά. Δεν μιλάω μόνο για το κομμάτι των ενοχών που μπορεί να έχει κάποιος ο οποίος προέρχεται από μια πολύ αυστηρή διαπαιδαγώγηση. Δεν μιλάω γι' αυτό. Μιλάω για ανθρώπους χωρίς ενοχικά σύνδρομα, χωρίς να έχουν, ξέρω εγώ, έναν πολύ συντηρητικό τρόπο σκέψης που να τους προκαλεί ενοχές οι οποίοι όμως όταν βρήκαν τον εαυτό τους μέσα σε ένα τέτοιο σενάριο, ένιωσαν άσχημα, εκ των υστέρων. Δηλαδή οι γυναίκες οι οποίες είδαν τον άνδρα τους, τον σύντροφό του προς τα μάτια τους να κάνει σεξ με μια άλλη γυναίκα. Άνδρες οι οποίοι είδαν την γυναίκα τους μπροστά στα μάτια τους να κάνει σεξ με έναν άλλον άνδρα ή μια άλλη γυναίκα. Ή μια κοπέλα η οποία μπήκε στη διαδικασία να κάνει σεξ με ένα ζευγάρι. Πρώτα τα να κάνει σεξ με ένα ζευγάρι πρέπει να είσαι και λίγο bisexual, δεν είναι. Δηλαδή πρέπει να σ' αρέσουν και οι γυναίκες. Ξέρω ρε παιδιά, εγώ δεν είμαι τόσο προχωρημένη. Θεωρώ επικίνδυνες τέτοιε απόψεις και τέτοιε πρακτικές. Ξεκινήσαμε από την ελεύθερη σχέση και φτάσαμε μέχρι τα ομαδικά σε αυτό το πολύ vlog. Θα χαρώ να διαβάσω τις απόψεις σας στα σχόλια με σεβασμό προς τους ανθρώπους που γράφουν και τους ανθρώπους που εκφράζουν τις απόψεις τους δεν θα κριτικάρουμε τους άλλους. Μιλάμε για συνθήκες. Μιλάμε για, όπως είδατε και εγώ, δεν έχω μιλήσει αρνητικά για ανθρώπους. Μίλησα με πολύ σκεπτικισμό για κάποιες απόψεις, οι οποίες προωθούν κάποιο τρόπο λειτουργικότητας, ο οποίος μπορεί να είναι ψυχοσυναισθηματικά βλαβερός και επιζήμιος. Αυτά.